Ομάδα, τι κάνετε ρε! Σήμερα είναι πάρα πολύ σημαντική μέρα, καθώς καταφέραμε, όπως σε ένα άλλο daily vlog σας είχα πει πριν κάποιες εβδομάδες, ναι, κοντά μήνα, ότι μια μέρα θα έρθει που θα καταφέρω να αγοράσω την κάμερα που θέλω για να έχουμε καλύτερη ποιότητα, σταθερότητα και να ανεβάσει το content και από εκεί πέρα μετά να είναι μόνο θέμα του περιεχομένου. Οπότε, παιδιά, δείτε. Όπα, δεν είναι αυτή. Μέσα είναι. Οπότε, παιδιά, αυτή είναι η κάμερα. Είναι... αυτή εδώ. ZV1Y. Παιδιά, είναι τρομερή. Φακό είχα από την προηγούμενη. Και αυτός ο φακός είναι πολύ, πολύ καλός. Η τιμή του είναι μια χαρά. Και θέλω να σας πω ότι εγώ ξεκίνησα με ένα κινητό, με ένα iPhone 14 Pro Max. Βασικά είχα το 11. Η πρώτη επένδυση που έκανα, 11 είχα. Η πρώτη επένδυση που έκανα ήταν, ήμουν από τους πρώτους που το πήρε στην Ξάνθη το 11 Pro Max το iPhone. Και όλοι μου έλεγαν γιατί το πήρες, πολλά λεφτά, 1700 κάτι έκανε. Έλεγα ότι θέλω να το κάνω για το content, για αυτά. Κανείς δεν καταλάβαινε, εγώ κουπί. Έπειτα μάζεψα λεφτά και πήρα αυτό το λάπτοπ. Με τρεις δουλειές το πήρα αυτό το λάπτοπ. Είναι το MacBook Pro και αυτό με είχαν φύγει άπειρα λεφτά. 2.500 είχε. Πάλι ο καθένας το βιολί του. Δεν με νοιάζε. Βοηθούσε στα βίντεό μου, ήταν τα πρώτα καλύτερα βίντεο που έκανα τότε με αυτό. Καθώς τα φτιάχνα εγώ, είχα αφήσει το βιντεογράφο απλά να μεταβάει κάποια και τα έκανα edit εγώ και η διαφορά ήταν αισθητή. Διέφεραν κατευθείαν από τα προηγούμενα. Μετά τα μάζεψα και ήρθα Αθήνα με 2.000 κάτι και 600 ευρώ που μου είχε δώσει ο αδερφός μου δανεικά, που δεν τα πήρε ποτέ πίσω. Και άρχισα με ένα κινητό να πηγαίνω σε όλα τα νησιά και να κάνω κάθε μέρα ό,τι καλύτερο μπορώ. Και δεν θα ξεχάσω ποτέ αυτές τις μέρες και από πού ξεκίνησα και ούτε εσάς που με έχετε στηρίξει απίστευτα. Τώρα, μετά πήρα αυτή την GoPro που με βλέπετε τώρα την 11 για να πάω Μύκονο για να την έχω πιο πολύ σαν vlogging και για δεύτερη κάμερα εκεί που έτρωγα τους χείρους και αυτά. Οπότε και εκεί είχα επενδύσει πολλά, μου είχε βγει αυτή περίπου 700 γιατί είχε πολλά παρεπλικόμενα, τόσο μάλλον λάθος το είπα, φορτιστή με 3 μπαταρίες, τρίποδο, για αυτήν αδιάβροχη καμερίτσα να μπαίνει, ένα άλλο βαλιτσάκι με πραγματάκια για το μηχανάκι πάνω για να την βάζω και έβγαζα έτσι από την μπάρο άμα δείτε το βίντεο. Έτια, οπότε ναι και αυτή ήταν η επένδυση. Δούλεψα πάρα πολύ σκληρά, μετά έκανα πάρα πολλά βίντεο, ο κόσμος στήριζε πάρα πολύ και μετά αγόρασα αυτήν εδώ πέρα. Α6400. Είναι πάρα πολύ καλή κάμερα, πάρα πολύ καλή κάμερα, μόνο όμως με φακό. Αλλιώς χωρίς φακό είναι καλύτερο το κινητό σας αν έχετε ένα iPhone ας πούμε. Οπότε πήρα και το φακό, μου είχε βγει σύνολο 1300 ευρώ και είχα μείνει με 0 ευρώ. Δηλαδή πραγματικά είχα 0 ευρώ. Δεν ξέρω πώς τα ρίξα όλα εκείνη τη μέρα και δεν υπολόγισα τίποτα και μετά δεν είχα πραγματικά για 2 εβδομάδες τίποτα. Και ήμουν πολύ δύσκολα, έτρωγα μόνο βρώμη πρωτεΐνη. Αυτό γινόταν από τις αρχές δηλαδή που είχα έρθει Αθήνα. Έτρωγα μόνο συμπληρώματα που τα παίρνω πολύ φθηνά. Και προσπαθούσα να τα απεξέλθω με το budget που έχω από την Jimbeam που έχω κάποια δωρεάν πράγματα που κάθε φορά που παραγγέλνω πλέον βάζω και από την τσέπη μου λεφτά, αυτό εννοώ κάποια δωρεάν και γενικά όλη η διατροφή μου ήταν με συμπληρώματα για να μην έχω έξοδα και τα ρίχνα όλα στο κανάλι αυτό. Τώρα με στηρίξατε απίστευτα με τις αγορές σας από την Jimbeam με τον κωδικό μου το Giannelis5. Απίστευτα, πραγματικά. Με στηρίξατε πάρα πολύ με τα βίντεο με τις προβολές. Ειδικά με το βίντεο με τα πιτόγυρα του Αλιμπάκη.
Και ειδικά αυτό από την Ομόνια, πήρα πάρα πολύ καλά λεφτά από αυτά τα δύο βίντεο. Συν ότι για περίπου 40 μέρες έκανα κάθε μέρα daily βίντεο στο κανάλι. 40 σταμάτητα βίντεο, κάθε μέρα έκανα. Και τέλος, δεν ξέρω αν το είπα ξανά, γιατί τώρα είμαι λίγο καμένος, σκέφτομαι πόσα πράγματα έχω να κάνω σήμερα. Και τέλος, όταν άνοιξα live για τους 100.000, βάλατε 1.000 ευρώ donate. Οπότε πήρα αυτά τα χρήματα και τα επένδυσα σε αυτή την κάμερα, καθώς θέλω να σας γυρνάω πίσω τα λεφτά όπως μπορώ και να βελτιώνομαι κάθε μέρα. Καθώς από την πρώτη στιγμή έριχνα όλα τα λεφτά μου πίσω, είτε σε βίντεο είτε σε εξοπλισμό, γιατί ένα βίντεο κοστίζει, εγώ έκανα περισσότερα φαγητά, τα έξοδα των φαγητών, βενζίνες, εισιτήρια, όλα ήταν από τσέπη και κουπί. Οπότε ναι, δεν θα σταματήσω αυτό το τροπάριο, θα επενδύω συνέχεια, θα κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη στήριξη, το εκτιμώ πραγματικά και θέλω να ξέρετε ότι χωρίς εσάς δεν θα γινόταν τίποτα και εκτιμώ τον καθένα σας ξεχωριστά που μου δίνει το χέρι, μου λέει μια καλή κουβέντα και τα εννοεί, γιατί καταλαβαίνω πλέον από τα μάτια αν κάποιος το εννοεί ή όχι, και τις περισσότερες φορές, πάντα βασικά, όταν με βλέπει κάποιος, τα μάτια του λάμπουν. Οπότε ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν έχω λόγια πραγματικά. Θα κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ, δεν θα ανεβάζω βίντεο 4 το μήνα, γιατί θέλω να είναι πιο πολύ δουλεμένα, να μην βιάζομαι, να κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ και για σας και για μένα, και ξέρω ότι θα το εκτιμήσετε όπως εκτιμάτε και το παραμικρό. Ευχαριστώ, αυτό είναι το λιγότερο που μπορώ να πω. Τώρα, θα πάμε σήμερα, έχω να πάρω... Α, επίσης, τόσο ακριβή κάμερα και δεν είχε φορτιστεί μέσα. Και ο υπάλληλος δεν ήξερε να μου πει ότι δεν είχε φορτιστεί, ενώ το ρώτησα. Οπότε, θα πάμε να βρούμε μία ή δύο μπαταρίες ακόμη, γιατί με μία μπαταρία κάμερα δεν μπορείς να δουλέψεις, τελειώνει, για βίντεο που κάνω δηλαδή εγώ. Οπότε θα πάμε να πάρουμε, ανάλογα πόσο έχουν, μία με δύο μπαταρίες, φορτιστεί και... θα πάμε και τζάμπο να αγοράσουμε κάποια πράγματα για κάτι που ετοιμάζω. Δεν θα σας πω ότι ετοιμάζω. Θα είναι το πιο δύσκολο βίντεο που έχω κάνει. Όχι πιο τρομακτικό, όχι πιο ακραίο, αλλά το πιο δύσκολο θέμα καταπώνησης για τον εαυτό μου. Θα δείτε. Θα κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ. Οπότε θα πάμε μαζί τζάμπο να αγοράσουμε και γενικά αυτό το βίντεο θα βγει πάρα πολλά λεφτά, καθώς είναι και η κάμερα μέσα. Και όλα είναι για το κανάλι και με την αγάπη μου και ό,τι καλύτερο μπορώ, παιδιά. Πραγματικά σας αγαπώ πάρα πολύ. Αγαπώ πάρα πολύ αυτό που κάνω και δεν θα σταματήσω να βελτιώνομαι έστω και μια λεπτομέρεια κάθε φορά για να έχετε το καλύτερο αποτέλεσμα και να αποδίδουν όλη αυτή η αγάπη που παίρνω, ρε φίλε, να την αξίζω αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, φεύγουμε. Πολλά είπαμε. Like, subscribe. Κάντε, βαράτε να βοηθήσετε το βίντεο. Αυτά. Πάμε μπλα κωδικό σου και φεύγουμε, γιατί έχουμε να πάμε 7 χιλιόμετρα μακριά στην αγαπημένη μου περιοχή, Ομόνια. Εκεί είχα πάρει την πρώτη μου κάμερα που γίνω το μαγαζί και τώρα βρήκα στο ίντερνετ, πάτησα το Google, πάτησα το τηλέφωνο και μου είπαν ότι έχει, οπότε πάμε να πάρουμε φορτιστή και δύο μπαταρίες σίγουρα. Έχω ανέβει συγκρού και οδεύω προς το μαγαζί. Έχει μια τέλεια ημέρα, καθώς σήμερα δεν σας είπα καθόλου για τον καιρό και ανησυχήσατε σίγουρα. Έφτασα Ομόνια και πάμε να δούμε πού είναι το μαγαζί. Έχει και φουλ φασαρία εδώ κάπου στη γωνία, λέει. Θα το βρούμε. Να το, το βρήκα, μπαίνω μέσα. Θα σας πω πόσο κόστησαν και τι. Θα βγάλω και ένα πλάνο. Αυτό είναι φορτιστής και το άλλο είναι... Τι μαζί πάνε αυτά? 87, 75. Το άλλο είναι ο αντάπτορας που παίρνει την μπαταρία. Okay. Γιατί μπορείς, αν έχεις άλλες μπαταρίες, να πάρεις μόνο το αντάπτοράκι με τα 5 ευρώ και να φορτίζεις και άλλες μπαταρίες. Καλό. Okay. Απλά τώρα σου δίνω για τη δικιά σου. Ναι. Και δύο γνήσιες μπαταρίες, 75 κάθε μία. Λιθίου. Αυτά. 178 ευρώ. Τι κάνουμε? Καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Γεια σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. 178 ευρώ βγήκανε. Κουπί. Μπορούσα να πάρω ημιτασιόν, αλλά ρε φίλε, έχεις δώσει τόσα λεφτά για κάμερα. Θα γλιτώσεις, θα συγκουνευτείς 100 ευρώ τώρα.
κρίμα είναι, έτσι, και θα αντέξουν πιο πολύ. Οπότε ναι, πάμε τώρα σε επόμενο προορισμό μας και να αγοράσουμε κάτι άλλο. Κάποιος πρέπει να κρατάει πώς εξοδεύουμε σήμερα. Γράψτε τα σχόλια, για να δω. Πότε το στείλανε? Για να πω λίγο. Να σου δείξω πώς το βιδόνι σου. Πάει αυτό. Αυτό πάει εδώ. Βγάζει, βγάζει πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Σου λέω σαν δεν τα βάζει πραγματικά LED. Δηλαδή σε τέτοιο μέγεθος. Πόσο ώρα κρατάει η μπαταρία? Περίπου μια ώρα υποτεκίζεις. Άμα το βάλεις αυτό και κρατάει μια μισή ώρα στο full και να έχεις την ίδια ένταση, αυτό θα πρέπει να το έχεις στο 70% ας πούμε και λιγότερο. Και πόσο κοστίζει αυτό μαζί με το αδαπτοράκι? 147 ευρώ. Και τέλος αυτό που παίρνει και τις δύο βάρκες, και το μικρόφωνο και το φουτφέκ. Αυτά. Λοιπόν, άλλα 150 ευρώ, 3,28. Όντως αυτό το ροπόνε σε άσχημα. Αλλά χωρίς φως αυτό το βίντεο που θέλω να κάνω δεν γίνεται. Και ελπίζω να μου καλύπτει αυτό το φως. Είναι πάρα πολύ δυνατό. Οπότε, κουπί. Κουπί για το τελευταίο προορισμό που είναι τα τζάμπο. Να δούμε και τη σούμα. Και μετά να πιούμε καμιά σόδα να το χωνευτεί. Και βενζίνη. Φτάσαμε τζάμπο. Κοντά στο σπίτι μου είναι. Εδώ στο εμπορικό, σε ένα μικρό εμπορικάκι βασικά. Που έχει goodies κλπ. Οπότε ναι, θα δούμε τώρα τι θα χρειαστούν. Θα πάρω καρότσι, θα τα πάρω όλα και θα φύγουμε. Ναι, είναι αρκετά. Τι κάνουμε, καλά είμαστε? Να είσαι καλά, καλή χρονιά. Και πάμε παιδιά. Δείτε εδώ τη μέρα που είναι. Χριστουγεννιάτικο mood. Δεν χρειαζόμαστε κάτι από αυτά. Ειδικά τώρα. Γενικά νομίζω σε αυτόν τον όροφο δεν θέλω τίποτα. Λοιπόν, θα χρειαστούμε ένα αντικολλητικό τηγανάκι. Κατσαρολάκι, sorry. 5 ευρώ έχει. Από εδώ κάτι να τα ανακατεύουμε αυτά που θα μαγειρέψουμε, που δεν θα σας πω τι είναι. Μισό λεπτό γιατί έμπλεξα, δεν χωράω. Αυτή είναι η πρέσα για μπιφτέκια μπέργκερ. Είναι άσχετο με το βίντεο και το άσχετο με το θέμα που θέλω να κάνω σήμερα, αλλά θα την πάρω γιατί τη θέλω. Χα. Μία κουτάλα, αυτή είναι εδώ, 2 ευρώ. Ως ζημίσουμε. Αυτά τα ψάκια αλουμινίου. Θα πάρουμε ένα γκαζάκι και ένα τέτοιο. Δεν πάω για έκρηξη, να ξέρετε, μην γράψετε τίποτα τέτοιο. Και μπρικάκι, να πάρω ένα μεταλλικό έτσι ωραίο. Και δύο πλαστικά ποτήρια, γιατί δεν θα είμαι μόνος μου, θα είμαι σε ακόμα ένα άτομο. Επίσης, κουτάκια και πιρούνια και κινητό, που έπεσε. Μωρό μάντιλα, γιατί πολύ πιθανόν να μας πάει αίμα. Τέλος, μια βάση κινητού για να όταν βλέπω, όταν τρώω, να βλέπω κανένα βίντεο και να το στηρίζω. Και έναν αναπτήρα κερί, κάπως έτσι. Δυστυχώς δεν βρήκα κάτι που χρειαζόμουν πάρα πολύ, οπότε πρέπει να φύγουμε και για αλλού. 41 ευρώ η λυπητερή και φεύγουμε. Bye bye, στο καλό. Και να μας γράφετε. Και να σας δείξω και λίγο εδώ το μέρος, να μπορωθείτε. Έχω έρθει μόνο μια φορά νομίζω. Ναι, στο Game Athlon. Με τα παιδιά που φάγαμε. Και κάπου. Και είναι πολύ ωραίο. Αλλά πρέπει να φύγουμε τώρα και να βρούμε ένα Leroy Merlin. Δείτε τι ωραίο είναι. Ναι, και δεν βγαίνεις εδώ. Άντε ξαναπήσω. Τέρμα βλακία που δεν ήρθα κατευθείαν εδώ, καθώς έχει το μεγαλύτερο τζάμπο. Και ακριβώς δίπλα ήταν τα Leroy Merlin. Είχα ξεχάσει εντελώς. Οπότε δεν πειράζει. Πάμε μέσα. Πεινάω full. Είναι 3 η ώρα. Έχω φάει μόνο πρωινό. Οπότε κουπί. Πάνω από όλο YouTube. Ποβερό. Πού είσαι, έλα. Το χαϊδεύα έτσι.
Σ' αγάπη μου εσύ. Δείτε φάτσα που έχει. Τι είναι. Ε. Πόσο είναι. 6. Τέλειος. Εντάξει, γίνεται χαμός, δεν υπάρχει περίπτωση να κάθομαι να ψάχνω μόνος μου εδώ. Γίνεται. Οπότε θα ρωτήσουμε μια κοπέλα. Κυρίτα, καλύτερα κοπέλα. Συγγνώμη. Δεν είχε αυτό που ήθελα. Τελευταία προσπάθεια στο Yusk Tusk, πώς λέγεται. Χαίρετε. Πολύ μεγάλο και αυτό. Και έχει και πιο δίπλα ένα άλλο διάφανο, λέγεται. Οπότε για πάμε, παιδιά. Νομίζω εδώ θα έχει, ρε φίλε. Δεν μπορεί να μην την έχει. Δεν θα έχει. Όχι, δεν θα έχει. Λοιπόν, το μαγαζί είναι έτσι κάπως. Έχει για σπίτι τα πάντα και είναι υπέροχο. Και είπα, ρώτησα τον υπάλληλο αν έχει και ψάχνει αυτό το συγκεκριμένο που θέλω. Μακάρι. Μάλλον βρήκαμε. Δύο κιόλας. Εγώ θυμόμουν ότι έχω. Είσαι ωραίος. Σωθήκαμε. Άντε, γεια. Πόσο δεν κοστίζουν. Δεν σαν έχει κόμπι αυτά. 75, ναι. Η ώρα είναι 3:37. Πήραμε και τα τελευταία πράγματα που χρειαζόμασταν. Κόστησαν 41 ευρώ, 20-21 ευρώ η σακούλα. Οπότε καταφέραμε να πάρουμε οτιδήποτε χρειαζόμαστε και είμαστε έτοιμοι για την Κυριακή για να πάμε να κάνουμε το βίντεο. Γράψε μου στα σχόλια τι βίντεο πιστεύεις ότι είναι και like, subscribe και θα τα πούμε την άλλη εβδομάδα σε αυτό το κανάλι. Καθώς ανεβάζω δύο βίντεο τη βδομάδα στο daily, θα προσπαθώ πρώτα απ' όλα, έτσι, πάνω απ' όλα να μην πιεζόμαστε για το άλλο κανάλι και ό,τι καλύτερο θα κάνω στο main. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη στήριξη και χωρίς εσάς δεν θα είχε γίνει τίποτα. Σας αγαπώ. Καλή δύναμη, καλή χρονιά και καλή συνέχεια. Λοιπόν, δεν το κλείνω. Θα το κλείσω τώρα για να σας πω. Δεν το κλείνω πριν. Τι λέω, δηλαδή, τέλος πάντων, καταλάβατε. Η ώρα έχει πάει 4. Τώρα γύρισα σπίτι από την κίνηση που είχε με το μηχανάκι, έτσι. Και οπότε, παιδιά, αυτό που θέλω να σας πω είναι να επενδύετε σε εσάς και μόνο στον εαυτό σας. Γιατί είναι μια επένδυση που εξαρτάται αν θα πάει καλά από το πόσο αγαπάς αυτό που κάνεις και εκεί που το επενδύεις και πόσο είσαι διατεθειμένος να το δουλέψεις και να το τρέξεις. Επομένως, εγώ δίνω όλα μου τα λεφτά σε αυτό που αγαπάω, γιατί έχω full μεράκι, το αγαπάω full και ξέρω ότι μπορώ να κάνω τρελά πράγματα. Αυτά, like, subscribe.